Το βλέπεις αυτό εκεί. Εδώ. Αυτή η πόρτα. Η πόρτα του ανθρώπινου πόθου. Η πόρτα της ανθρώπινης εξέλιξης. Η πόρτα της πεμπτουσίασης. Η πόρτα στην οποία με το που την ανοίξεις θα δεις μπροστά σου ό,τι επιθύμησες όλη σου τη ζωή. Οποιοδήποτε υλικό αγαθό, οποιονδήποτε άνθρωπο. Ό,τι θέλεις κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα. Άκυρο! Βρήκα το κλειδί. Ω παλάκια! Ω παλάκια! Να είσαι καλά! Ας πούμε ότι υπήρξαν μερικές περιπλοκές. Δεν πειράζει. Ζωή είναι. Δυσκολίες υπάρχουν. Σκοπός είναι να τις ξεπερνάμε. Σκοπός είναι να γινόμαστε καλύτερα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Σκοπός είναι να πληρώνουμε τις φόρες μας. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Όχι, 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 όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Nice and easy. Nice and easy. Nice and easy, nice and sleepy. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι! Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Είναι καλό παιδί, μην τον παρεξηγείτε. Απλά, εντάξει. Είχε μερικές αναποδιές, Δευτέρα είναι. Τι να κάνουμε. Να προσευχηθεί. Ευχαριστώ. Τι είναι ο κόσμος, αν όχι απλά μία σειρά γεγονότων, τα οποία τελικά δεν έχουν κανένα νόημα, καθώς όλοι βαδίζουμε, αργά αλλά σταθερά, στον απρόσμενο αλλά σίγουρό μας θάνατο. Ποιο είναι το νόημα, για ποιο λόγο πολεμάω, για ποιο λόγο το κάνω αυτό, ποιος ο λόγος να συνεχίσω. Monkey! Monkey! Die! Τι κι αν σου έλεγα, ότι στο βιντεοπαιχνίδι Sekiro Shadows Die Twice υπάρχει ένας πίθηκος, μία μαϊμού που κρατάει κατάνες σε θέση ακίμπο. Το πιο αστείο σκατό που έχω δει στη ζωή μου. Δεν σου κάνω καν πλάκα, είναι απλά ξεκαρδιστικό. Μη. Κάποιος πρέπει να κάνει μπάνιο και δεν θα είμαι εγώ. Α! Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το να χάνω από κάποιον που είναι προφανώς καλύτερος από μένα. Για μη μένω. Ναι, δεν με νοιάζει τώρα. Αποτέλεσμα. Βρίσκομαι στο ίδιο επίπεδο με αυτή τη μαϊμού. Πώς! Πώς! Τώρα δεν κάνω. Τώρα δεν κάνω. Τώρα όπως είναι. Ποτά. Καλό, ε! 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 Καλό, ε! Μάρκος Εφερλής. Καλό, ε! Ε! Αστείο, ε! Πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Ναι, γεια σας. Για την κολονοσκόπηση ήρθα. Περίμενε.
Wow. Το καλό το σαλιγκάρι πεθαίνει. Να τι παθαίνει το καλό το σαλιγκάρι. Το καλό το σαλιγκάρι πεθαίνει. Για τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να είναι όμορφο, αλλά είναι σκατά. Ξέρεις τι. Ώρα να συγκεντρωθούμε. Εγώ ήμουν περιπλοκή. Φιλαρακό. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να κάνουμε λίγη ησυχία. Διότι μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται το ετήσιο φεστιβάλ Μπισκό του Αργολίδας. Και ναι, δεν εννοώ μπισκό το βάση Παπαδοπούλου ή μπισκότο που γενικά τρως. Εννοώ μπισκότο του παιχνίδι. Οπότε ας αφήσουμε την νεολαία να κάνει τη δουλειά της, παιδιά, και ας προχωρήσουμε καλύτερα. Για μισό λεπτό. Δεν με κάλεσαν. Ας πούμε ότι αγχώθηκα. Μα τι είναι αυτή η γλυκιά μουσική που έχει στα αυτιά μου? Τι είναι αυτή η θεσπέσια μελωδία η οποία εισέρχεται στον εγκεφαλικό μου πανάγωμα? Τι χτυπάει το τύμπανό μου με ένα τόσο γλυκό? Μα φυσικά. Ο Κώστας Σιμίτης. Άου. Κύριε Πρόεδρε, τι έγινε? Μας άφησε η αντιπολίτευση. Άου. Μη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Σκεφτείτε τους ψηφοφόρους. Τι θα έλεγαν αν σας έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση? Wow! Ντροπή. Άου. Δώδεκα χρόνια. Ο πιο ψηφο... Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι. Θα ξαναπούμε το 2023. Και εδώ τελειώνει το βίντεο, μάγκες. Like, share, subscribe. Δώστε μου τουλάχιστον 2 αστέρια στο Yelp. Σας ευχαριστώ πολύ. Oh.
Φαίνεται ότι ο θάνατος του ήταν μαϊμού. Καλώς ήρθατε στην Πάρνη. Ωραία, μίσου.